Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Ώρα Αιχμής». Το βαρύ ατόπιμα του αποκλεισμού των Τζανακόπουλου και Πολάκη βαρύνει 100% τους Μητσοτάκη και Φόφη γεννηματά, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ειδικότερα, στο Twitter αναφέρει: «Το βαρύ ατόπιμα του αποκλεισμού των Τζανακόπουλου Πολάκη υπηρετεί την συγκάλυψη του σκανδάλου Νοβάρτης, τον εκφοβισμό μαρτύρων και δικαστών, την ακραία πόλωση και τον αποπροσανατολισμό. Βαρύνει 100%. Τους Μητσοτάκη και γεννηματά και θα εξελιχθεί σε μπούμεραγκ εναντίον τους». Αριθμίες προκαλεί στην κοινοβουλευτική ομάδα και του κινήματος αλλαγής ο χειρισμός της υπόθεσης εξαίρεσης των Τζανακόπουλου Πολάκη από την πλειοψηφία Νέα Δημοκρατίας και Κινάλ της Προανακριτικής Επιτροπής για την Νοβάρτης. Διαφοροποιήσεις καταγράφονται πλέον δημοσίως εντός των βουλευτών του κινήματος αλλαγής την ίδια ώρα που είναι φορτισμένο έως πολεμικό το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης. Καταλήξεις των εξελίξεων είναι το Κινάλ, το οποίο άλλωστε πρότεινε ως μάρτυρες προσκλήσεις τους δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενστάσεις για τον τρόπο της εξαίρεσης μελών της Επιτροπής εκφράζει, μιλώντας στο ντοκουμέντο, ο βουλευτής του κινήματος και πρώην υπουργός δικαιοσύνης, Χάρης Καστανίδης. Η προανακριτική επιτροπή μπορεί να καλεί ως μάρτυρες όποιους κρίνει ότι θα συνεισφέρουν στην διερεύνηση της υπόθεσης, όμως δεν μπορεί να καθορίζεται από την πλειοψηφία ποιος θα μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής για την προανακριτική. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Καστανίδης. Συμπληρώνει, αλλιώς θα ήταν παραβίαση του κοινοβουλευτικού κανόνα, ότι την αποφασιστική αρμοδιότητα για το ποιος εκπροσωπεί μια κοινοβουλευτική ομάδα στη σύνθεση μιας Επιτροπής την έχει αποκλειστικά η προτείνουσα κοινοβουλευτική ομάδα και κανένας άλλος. Βέβαια, αξίζει να σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι επ' αφορμή τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής και την αφαίρεση και την εξαίρεση μάλλον των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, μπορούμε ίσως να δούμε ότι πλανάται στον αέρα του Κινάλ μια περίεργη ατμόσφαιρα. Επ' αφορμή λοιπόν και της προαναγγελίας από την κυρία γεννηματά του επερχόμενου συνεδρίου, ίσως αυτό, πέρα από τη στάση του Κινάλ για το ζήτημα αυτό της Εξεταστικής Επιτροπής, να δείχνει και κάποια άλλα πράγματα για το πώς υπάρχουν τάσεις διάφορες μέσα στο ΠΑΣΟΚ και μέσα στο Κινάλ και πώς αυτές θα φανούν στο συνέδριο. Αύριο θα έχουμε εκπρόσωπο του Κινάλ εδώ στην ώρα Αιχμής και θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στο θέμα. Πάμε λοιπόν σε μία ακόμη είδηση, η οποία σχετίζεται με την αυτή που προαναφέραμε, με την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου. Ο κύριος Πολάκης μίλησε σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα στον κύριο Παπαδάκη και νομίζω ότι αξίζει να παίξουμε ένα απόσπασμα για να δούμε την τοποθέτηση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο και επιστρέφουμε με μια ακόμη σημαντική είδηση. Ούτε εγώ ούτε ο κύριος Τζανακόπουλος έχουμε κληθεί ως μάρτυρες από τους εισαγγελείς που εξετάζουν τη μήνυση του Σαμαρά ότι ο Παπαγγελόπουλος οργάνωσε σκευωρία εναντίον. Αντικρούει βέβαια. Ακούστε με, γιατί δεν σας ακούει. Ότι λειτουργούν ως εισαγγελείς τα μέλη της Επιτροπής, ναι, και νομιμοποιούνται να κάνουν κλήσεις. Ο συλλογικός εισαγγελέας και ποτέ ο συλλογικός εισαγγελέας δεν εξαιρεί τον εαυτό του. Ζήτημα εξαίρεση μπορεί να βάλει ο κατηγορούμενος, που δεν βάζει, από όσο ξέρουμε, ή να πούμε εμείς ότι εξαιρούμαστε. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι μεταξύ τους οι εισαγγελείς δεν μπορούν να βάλουν αίτημα εξαίρεσης. Όχι, κοιτάξτε, κάνει μια. Προσέξτε, κάνουν κάποιους νομικούς ακροβατισμούς στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί θέλουν να στρέψουν αλλού τη συζήτηση και να μην αφήσουν να αναδειχτούν στην προανακριτική αυτή για τον Παπαγγελόπουλο όλη η ιστορία και η βρωμιά της κλοπής των 32,3 δις ευρώ από το χώρο του φαρμάκου, που ήταν τα λεφτά που πλήρωσε παραπάνω ο ελληνικός λαός από αυτά που έπρεπε να πληρώσει. Υπάρχει. Προσέξτε, δεν μπορεί να λες ότι εφαρμόζω το άρθρο του ποινικού κώδικα για την αμεροληψία, αλλά δεν εφαρμόζω το άλλο άρθρο που λέει ο ποινικός κώδικας. Ποιος αποφασίζει την εξαίρεση? Υπάρχει δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει? Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, εδώ έχει εφαρμογή ο κανονισμός της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής αυτό που λέει είναι ότι οι εξεταστικές, οι προανακριτικές επιτροπές της Βουλής συγκροτούνται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Βουλής μετά από εισήγηση των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων που ορίζουν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο μια πλειοψηφία να πει στη μειοψηφία «Δεν μου αρέσουν τα μέλη που έβαλες, τα εξαιρώ, βάλε άλλα».
Γιατί αυτό κάνουν τώρα. Λοιπόν, σήμερα επίσης μία ακόμη σημαντική είδηση είναι η δίωξη του Παναγιώτη Λαφαζάνη, του επικεφαλής της ΛΑΕ. Η δίωξη κατά του Παναγιώτη Λαφαζάνη, λοιπόν, παραπέμπει σε άλλες σκοτεινές για τη χώρα εποχές. Η δίκη είναι σήμερα. Ο κύριος Λαφαζάνης διώκεται για σειρά παράβασης άρθρων του ποινικού κώδικα και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μέρος του πολιτικού κόσμου έχει καταδικάσει ήδη την εκδίκαση της υπόθεσης. Η δίωξη κατά του κυρίου Λαφαζάνη έχει ασκηθεί με πρωτοβουλία της Εισαγγελίας Αθηνών με αφορμή μήνυση που κατέθεσε σε Λιβεριανό Φαντ με έδρα την πρωτεύουσα της Λιβερίας Μονρόβια, το οποίο ενδιαφέρεται, λέει, να κάνει προσφορά σε παρεμποδιστέντα από τον κύριο Λαφαζάνη και άλλους αγωνιστές ακίνητα που ήταν προς πληστηριασμό. Μένουμε λοιπόν στο θέμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Πράσο, τον Στέφανο Πράσο, που είναι στέλεχος του Ανταρσία, επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα λάβαμε ένα δελτίο τύπου για το θέμα. Κύριε Πράσο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είδαμε το δελτίο τύπου που αναφέρεται στην δίκη, τη σημερινή δίκη του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την εξέλιξη αυτή. Εντάξει, θεωρούμε ότι είναι άδικο να τρέχουν στα δικαστήρια πολιτικοί και πολίτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν στο προηγούμενο διάστημα που έγινε η στοχοποίηση του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των μισθοσυντήρητων ανθρώπων, και το θράσος είναι ότι ενώ είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι που έχουν χάσει αυτοί οι άνθρωποι τα εισοδήματα, τις δουλειές τους και πάνε να χάσουν και τα σπίτια τους, αντί να φταίει, ας πούμε, όπως λένε, φωνάζει ο νοικοκύρης, φωνάζει ο κλέφτης. Δηλαδή αυτοί που έκλεψαν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού θέλουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να μην χάσει ένας άνθρωπος το σπίτι του ή τέλος πάντων ό,τι περιουσιακό στοιχείο του απέμεινε, παρότι υπεύθυνοι είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις αυτές και όχι μόνο βέβαια που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Θα μπορούσαμε, κύριε Πράσο, να πούμε ότι πρόκειται για μια δίωξη πολιτική. Φυσικά είναι πολιτική δίωξη. Ο Λαφαζάνης είναι στέλεχος επικεφαλής ενός μετόπου ή ενός πολιτικού σχηματισμού. Η σύντροφή μας στη Θεσσαλονίκη, ο Ηλίας Οσμίνιος, είναι επικεφαλής στο και εκλεγμένος δημοτικός σύμβολος στη Μενεμένη. Ο Θανάσης ο Αγαπητός είναι επικεφαλής στο ψηφοδρυτήριο και εκλεγμένος στην περιφέρεια, περιφερειακό συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Ζήσης ο Κλησιάρης είναι στέλεχος και αυτός της Ανταρσία, ο οποίος συμμετείχε και ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και τέλος πάντων, όλοι και οι πολίτες δηλαδή που βγαίνουν και αγωνίζονται για μια πολιτική υπόθεση, είναι πολιτική ιδίωση. Δεν έκλεψαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έκαναν κάποιο αδίκημα του ποινικού κώδικα. Μάλιστα. Κύριε Πράσο, θα περιμένουμε να δούμε λίγο και την εξέλιξη της δίκης, η οποία ξεκίνησε σήμερα, προφανώς θα έχει και συνέχεια, και θα χαρούμε και για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα να σας φιλοξενήσουμε και πάλι εδώ στην ώρα αιχμής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Στη συνέχεια λοιπόν της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στις πρώτες σελίδες των εθνικών εφημερίδων, όπως κάνουμε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με πρώτη την Αυγή. Η πρώτη λοιπόν σελίδα της Αυγής αναφέρει άθλια μεθόδευση, πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, συμπαιχνία Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ για τον αποκλεισμό του Δημήτρη Τζανακόπουλου και του Παύλου Πολάκη από την Προανακριτική Επιτροπή. Στόχος τους η προστασία μαρτύρων όπως ο κύριος Φρουζής και ο κύριος Μανιαδάκης. Κατηγορώ κατά Μητσοτάκη από την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη για επιχείρηση φήμωσης των πολιτικών αντιπάλων. Παύλος Πουλάκης, θα συνεχίσουμε να είμαστε στην Επιτροπή.
Αυτά λοιπόν με την εφημερίδα Αυγή. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στην πρώτη του σελίδα. Αναφέρει νέο τοπίο στα ακίνητα από τον Μάιο. Φέρνει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυθαίρετα 6 μήνες παράταση, μόνιμη λύση μετά. Θεατρινισμοί Πολάκη στην προανακριτική. Να σταματήσει η Τουρκία τις προκλήσεις, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Πάγος στις πρέσπες από ΖΑΕΦ λόγω κατάρρευσης στις δημοσκοπήσεις. Αλλάζουμε λοιπόν εφημερίδα. Έχουμε περάσει στην εφημερίδα των συντακτών. Στην πρώτη της λοιπόν σελίδα, σκάνδαλο Νοβάρτης, εξαίρεσαν από την προανακριτική Δημήτρη Τζανακόπουλο και Παύλο Πολάκη, κοινοβουλευτικός αυταρχισμός, με σαθρά επιχειρήματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν την εξαίρεση των δύο στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας την αποκλειστική ευθύνη στον Πρωθυπουργό. Αναμένονται πρωτοβουλίες από τον Αλέξη Τσίπρα. Για Χουντοεπιτροπή μίλησαν Ραγκούσης και Πολάκης. Αύριο η επόμενη συνεδρίαση της προανακριτικής, στην οποία αναμένεται να προσέλθουν οι δύο αποκλειστέντες βουλευτές, τι θα πράξει η πλειοψηφία. Περνάμε στην Καθημερινή. Στην πρώτη της λοιπόν σελίδα η Καθημερινή αναφέρει άρση αδικαιών στις συντάξεις, ακραία τακτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Επόμενη εφημερίδα είναι η Κόντρα, η οποία στην πρώτη της σελίδα όλες οι αλλαγές στο πετρέλαιο θέρμανσης, στον αέρα η συμφωνία των Πρεσπών, κίνδυνος για την Ελλάδα, η αποσταθεροποίηση των Σκοπίων, Τούρκοι και Ρώσοι στείλουν παιχνίδια κυριαρχία στη Βόρεια Μακεδονία, καλύπτοντας το κενό των Ευρωπαίων. Περνάμε στο ριζοσπάστη, να δυναμώσουν η αλληλεγγύη και ο αγώνας ενάντια στην πολιτική του εγκλωβισμού, πλατιά ενημέρωση και πρωτοβουλίες ενάντια στα σχέδια εγκατάστασης πυρηνικών στον Άραξο, αύριο το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Και κλείνουμε με τα νέα. Αναδρομικά, ποιοι κερδίζουν και ποιοι ελπίζουν, Airbnb, έκρηξη ενοικίων, Νοβάρτης εκτός προανακριτικής, Πολάκης και Τζανακόπουλος στο κενό τον μπλόκο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχεια λοιπόν στην ώρα αιχμής, έχουμε τη χαρά και σήμερα να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Λάζαρο τον Μαρκόπουλο. Λάζαρε, καλησπέρα, τα νέα από Καστοριά. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους τηλεθετές μας. Τα νέα σήμερα στη Καστοριά είναι πολύ πλευρά, μπορώ να πω. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από μια είδηση από το Δήμο Καστοριάς που αφορά τους δημότες. Ξεκινάει η επιχείρηση Σκούπα του Δήμου Καστοριάς για όλα τα εγκατελειμμένα αυτοκίνητα που βρίσκονται παρατημένα από τους ιδιοκτήτες τους και χωρίς πινακίδες στους δρόμους σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Η προθεσμία που δόθηκε με ενημερωτικό σημείωμα έχει εκπνεύσει και ξεκινάει με τη φορά των 33 πρώτων για αυτή την εβδομάδα. Συνολικά, μέχρι τώρα έχουν ειδοποιηθεί πάνω από 150 ΙΤΧ, τα οποία θα αποσύρονται με αριθμό 30 την εβδομάδα, ενώ συνεχίζονται καθημερινά εντοπισμός και άλλων οχημάτων. Μιλάμε για 150 θέσεις στάθμευσης σε μια πόλη που έχει πρόβλημα. Ακριβώς όπως το είπες, σύν τα μηχανάκια, από ό,τι μας είπε ο αρμόδιος δήμαρχος, όπως δήλωσε στην ενημερωτική σου σελίδα FUGR, ο αρμόδιος δήμαρχος κ. Άκης Λιάμης, τα αυτοκίνητα όλα έχουν καταγραφεί και φωτογραφηθεί. Και αν κάποιος πετάξει το σημείωμα και μεταφέρει το όχημα σε άλλη περιοχή, ελπίζοντας σε νέα παράταση, θα γίνει αμέσως αντιληπτός και θα μεταφερθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου το εγκατελειμμένο αυτοκίνητο. Θα παραμείνουν εκεί πέρα για μια εβδομάδα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι ιδιοκτήτες, αν το θέλει, μπορεί να το παραλάβει πληρώνοντας πρόστιμο 150 ευρώ. Ιδαλλιώς θα πάει σε μάντρα για παλιοσίδερα. Άρα είναι καλό να απευθύνουμε και από εδώ έκκληση, γιατί ενδεχομένως να πρέπει να το μάθουν οι ιδιοκτήτες αυτό. Φυσικά κατανοούμε τον προβληματισμό των ανθρώπων, διότι τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση πολλοί αναγκάστηκαν να κινητοποιήσουν τα οχήματά τους, Λάζαρε, και φυσικά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για να μπορέσουν να τα επανεκκινήσουν. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να είχαν και πρόβλημα στάθμευσης, να μην υπήρχε ιδιωτικός χώρος. Ωστόσο, αυτό δεν πάβει να είναι ένα φοβερό πρόβλημα για την κυκλοφορία και για τη στάθμευση στην πόλη της Καστοριάς. Συνεπώς, υπάρχει ο χρόνος για να βγάλουμε και την θετική είδηση, Λάζαρε, όσοι μπορούν να σπεύσουν, να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, να μην χρειαστεί να πληρώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να μπορέσουν και οι ίδιοι να περισσώσουν τα αυτοκίνητά τους και ο Δήμος Καστοριάς να πάρει μια ανάσα που τόσο πολύ χρειάζεται, ειδικά στο κέντρο. Η μία όψη το μίσθο είναι αυτή ακριβώς που λες, Γιάννη. Η άλλη είναι ότι πάρα πολλοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα για να καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους, πάρκινγκ μπροστά σε καφετέρειες, μπροστά σε καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος. Σε μια τουριστική πόλη. Έτσι. Και καλά θα κάνει ο Δήμος να κόψει αυτό. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, ξεκάθαρα. Να αλλάξουμε είδηση, να αλλάξουμε
θέμα. Mm-hmm. Σε λίγες μέρες, στις 7 Νοεμβρίου, η Καστοριά ετοιμάζεται να γιορτάσει την 107η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό και η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Καστοριάς έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει την ιστορία της. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, την αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει φωτογραφική έκθεση Βαλκανικών πολέμων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αρχοντικό της Χατζιαπά, ένα πανέμορφο αρχοντικό, mm-hmm. από την Παρασκευή 1 του μηνός έως και τη Δευτέρα 4 του Νοεμβρίου. Η θεματολογία της εκθέσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θεματικά posters με φωτογραφικό υλικό και κείμενα εκείνης της εποχής, καθώς επίσης και άλλο υλικό που έχει επιμεληθεί το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα posters για τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να μάθουν ιστορία. Προτείνω να πάνε προσωπικά σε αυτή την έκθεση. Επίσης, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, στην ίδια έκθεση, στον ίδιο χώρο, στις 7.30 μετά μεσημβρία, ο διδάσκων καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και επιστημονικός υπεύθυνος του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, ο κ. Ραϊμόνδος Αλβανός, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Η σημασία των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 για τους Έλληνες σήμερα». Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ σημαντική ομιλία. Ξεκάθαρα. Αν επιτρέπεις, Γιάννη, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω. Βεβαίως. Να πούμε και ακόμα μια είδηση επιστημονικού ενδιαφέροντος και που καλά είναι να τη τονίζουμε λίγο από τη συχνότητα του Flash, mm-hmm. δεδομένου ότι μπορεί να μας παρακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, είναι επιστήμονες και να ψάχνουν να βρουν απασχόληση, να ψάχνουν να βρουν εκδηλώσεις που να άπτονται των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων. Μια τέτοια είναι αυτή που θα πούμε τώρα, η Σχολή Θετικών Επιστημών, Μέτρα Δικαστοριά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εγγενιάζει σειρά διαλέξεων με θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της πληροφορικής και των μαθηματικών. Η πρώτη διάλεξη είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1/11 και ώρα 1 με θέμα, να το πω στα αγγλικά, Space-Time Isogeometric Analysis for Parabolic Evolution Problems, που σημαίνει χωροχρονική ανάλυση για παραβολικά εξελικτικά προβλήματα. Είναι μια διάλεξη η οποία αφορά τα μαθηματικά, τα υπολογιστικά μαθηματικά, δηλαδή αλγόριθμοι χρήση υπολογιστών, τα μαθηματικά, μαθηματική ανάλυση. Οπότε όσοι επιστήμονες, όσοι νέοι θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω, μπορούν να έρθουν στο αμφιθέατρο του στην Καστοριά, μία η ώρα την Παρασκευή, να παρακολουθήσουν τον εξαίρετο ομιλητή, τον κύριο Ιωάννη Τουλόπουλου. Είναι ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο του Austrian Excellence Center for Tribology από την Αυστρία. Με καταγωγή από την Νάπολη Κοζάνης είναι ο κύριος Τουλόπουλος, έχει σπουδάσει μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έγινε και διδάκτορας το 2009. Εργάζεται ως ερευνητής στα ερευνητικά κέντρα της Γερμανίας και της Αυστρίας. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η παροχή στην περιοχή της αριθμητικής ανάλυσης, οπότε σίγουρα οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτά θα βρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ειδήσεις. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Συνέχεια λοιπόν στην ώρα αιχμής. Πάμε στα Γρεβενά. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας ο Μάρκου. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα από τα Γρεβενά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε κάτι, ότι ο βουλευτής Γρεβενών διέθεσε τη βουλευτική του αποζημίωση για παροχή ξυλία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα. Η κοινωνική δράση λοιπόν του βουλευτή Ανδρέα Πάτη, ειδικά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είναι έμπρακτη εδώ και χρόνια στο νομό στα Γρεβενά. Όταν του ζητήθηκε, όπου του ζητήθηκε, ήταν και θα είναι πάντα παρόν. Έτσι και αυτή τη φορά, λόγω των δύσκολων λοιπόν καιρικών συνθηκών, αφού ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών και αρκετοί συμπολίτες μας αδυνατούν να επιβιώσουν οικονομικά ακόμα και για το βασικό αγαθό της θέρμανσης, όπως τα ξύλα, ο βουλευτής μας διέθεσε τη βουλευτική του αποζημίωση για αυτούς τους ανθρώπους με την παροχή ξυλίας και όπου πραγματικά υπήρξε άμεση ανάγκη. Μάλιστα, εξαιρετική πρωτοβουλία του βουλευτή, να τα λέμε τα καλά. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε πάντα ότι πέρα από το συμβολισμό που έχει η συγκεκριμένη πράξη και είναι αξιέπαινη, μάλλον πρέπει να η πολιτεία να κατευθυνθεί προς μια μόνιμη επίλυση αυτού του προβλήματος, ώστε να μην χρειάζεται ούτε ο βουλευτής να καταθέτει την αποζημίωσή του, ούτε και οι ευπαθείς ομάδες να αισθάνονται την υποχρέωση απέναντι στην καλή κίνηση του εκάστοτε βουλευτή. Συγχαρητήρια λοιπόν για την προσπάθεια, αλλά κυβερνητικός βουλευτής είναι, ας μεταφέρει το πρόβλημα στην Αθήνα για να αντιμετωπιστούν ριζικά και οριστικά όπως δικαιούνται οι κάτοικοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματά τους.
Έτσι, εδώ να πούμε το πρόβλημα είναι έντονο πέρσι και φέτος. Όπως είπες πολύ σωστά, ελπίζουμε να βρει λύση από το πρόβλημα την επόμενη περίοδο. Βέβαια, γιατί πάμε εδώ λοιπόν μια πρωτότυπη πρωτοβουλία. Το δεύτερο λοιπόν Γενικό Λύκειο Γρεβενών σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Γρεβενών και με την εποπτεία του φιλόλογου καθηγητή Γιάννη Πετκανά διοργάνωσε έκθεση στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου με θέμα «Τεκμήρια της Μεγάλης Τρομοκρατίας 1941-1944 το Γερμανικού Στρατού κατοχής στο Νομό Γρεβενών». Είναι μια πολύ ωραία έκθεση την οποία σήμερα θα δείξει και το ΦΛΑΣ. Βέβαια, βέβαια. Είναι αξιέπινες αυτές οι δηλώσεις, Κώστα. Άλλα θέματα. Μια ξεχωριστή εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό. Η γειτονική μας χώρα λοιπόν, η Ιταλία, τιμά τους επιστήμονες και πώς πρέπει και εμείς να διδαχθούμε από αυτούς. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, κάλεσε διακεκριμένους νέους επιστήμονες και σε αυτή την προσέλευση τιμή και φυσικά και τα Γρεβενά, τιμή και τα Γρεβενά είχαν την τιμητική τους. Μάλιστα. Ανάμεσα στους νέους διακεκριμένους επιστήμονες ήταν και ο συμπατριώτης μας, Ψευτογκάς Αθανάσιος, γιος του γνωστού γιατρού και πολιτευτή Δημήτρη Ψευτογκά. Του κύριου Ψευτογκά, βέβαια. Έτσι, συγχαρητήρια λοιπόν και το ευχόμαστε και άλλες επιτυχίες. Μάλιστα. Να πούμε άλλες ειδήσεις, συνάντηση του Δημάρχου Δεσκάτης Κορδίλα Δημήτρη, του Αντιδημάρχου Παιδείας Πολιτισμού και Νεολαίας Τσάκαλο Γεωργιού και του Προέδρου του ΔΣ Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κόγιου Ζήση με τους διευθυντές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Ο Δήμος Δεσκάτης λοιπόν πληρώνει τις οφειλές του, έτσι λοιπόν στα πλαίσια της καταγραφής των υποχρεώσεων του Δήμου έναντι των πολιτών καλεί τους πολίτες να δηλώσουν τις οφειλές μέχρι τις 4/11/2019. Μάλιστα. Εδώ να πούμε για κάτι άλλο, ότι οι εκλογές έχουμε στο τμήμα κράτης φιλίων για τους εσωτερικές φύλακες στις 17 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Κώστα Μάρκου, σε ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και για το πλήρες ρεπορτάζ που μας έδωσες και σήμερα. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίωρο της ώρας αιχμής. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε πολλά νέα. Καταρχάς, έχουμε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΟΡΔΕΑΣ, θα έχουμε σε λίγο κοντά μας, τον κύριο Τσάκωνα. Θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην περιοχή μας. Και θα έχουμε και μια τηλεφωνική σύνδεση πιθανότατα με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη του Χριστόβουλο, για να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες από το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα δούμε το ρεπορτάζ από τα Γρεβενά, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ώρας αιχμής. Τα λέμε σε λίγο. Η ερευνητική ομάδα του δεύτερου Γενικού Λυκείου Γρεβενών πραγματοποίησε έκθεση με θέμα «Τεκμήρια της Μεγάλης Τρομοκρατίας 1941-1944 του Γερμανικού Στρατού κατοχής στα Γρεβενά». Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ενώ φωτογραφικό υλικό διέθεσε και ο Βαγγέλης Νικόπουλος. Μόλις οι συμπατριώτες μας στελνόταν στην εξορία σε άλλες χώρες, έπρεπε αναγκαστικά να έχουν μια κάρτα, η οποία έλεγε ότι πρέπει να την κρατήσετε δική σας, έτσι ώστε για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι. Έλεγαν το όνομα, στοιχεία, εθνικότητα, όπως βλέπουμε εδώ, G, Greece. Ναι. Ο καθένας είχε μια τέτοια κάρτα. Με. Που έτσι εντασσόταν μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από το καταφύγιο 112 σκοτώθηκαν κατά τη δεύτερη επιδρομή των Γερμανών, όπως αναφέρουν και οι ντόπιοι, το δεύτερο κάψιμο αντίστοιχο που έγινε το 1944. Ως αντίπεινα, γιατί όταν κέρδισαν οι Έλληνες και οι Γρεβενιώτες στο Φαρδίκαμπο, κράτησαν 600 περίπου Ιταλούς αιχμάλωτους και ήρθαν οι Γερμανοί για τον αντίπεινα. Ένας μαθητής της 5ης τάξης τότε, 10 χρονών περίπου, φτάνει στα Γρεβενά και μιλάει μέσα από την ψυχή του πραγματικά για τι έζησε και τι βίωσε μόλις γύρισε και είδε την πόλη του καμένη. Γράφει ότι ένα μεγάλο βάρος έπεσε απάνω μου όταν άκουσα τα Γρεβενά εκάηκαν από τους Γερμανούς. Καθώς ήταν εκεί πέρα το σπίτι του, η πατρίδα του, και μόλις λέει πηγαίνοντας έβλεπα δεξιά και αριστερά από τους δρόμους, σπίτια καμένα, που σε παίρνει ο φόβος να περάσει από εκεί τη νύχτα, γιατί φοβόσουν να μην βγουν από μέσα οι βάρβαροι κατακτητές. Δείχνει πόσο πολλοί άνθρωποι φόβονταν τότε τους Γερμανούς και πόσο μεγάλο κακό είχαν προκαλέσει, θηριωδίες. Η έκθεση φιλοξενείται στο ισόγειο του Δημαρχείου στον χώρο εκθέσεων. Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο φιλόλογος Γιάννης Πετκανάς. Η έκθεση είναι ενταγμένη σε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα της προσέγγισης τοπικής ιστορίας, μια βιωματική προσέγγιση
μέσω της επίσκεψής μας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Γρεβενών. Το θέμα είναι επίκαιρο, αφορά τις βαρβαρότητες των Γερμανών στην περιοχή μας, όχι των Γερμανών, συγγνώμη, του Γερμανικού Στρατού Κατοχής. Το Γερμανικού Στρατού Κατοχής. Στην περιοχή μας, κατά το 1941 έως το 1944, τα παιδιά έγιναν ιστοριοδίφες, μπήκαν στα αρχεία του κράτους και βιωματικά προσεγγίζουν την ιστορία. Είμαι η Διευθύντρια του Δευτέρου Γενικού Λυκείου. Να ευχαριστήσω τα παιδιά της πρώτης λυκείου του σχολείου μας, τον υπεύθυνο καθηγητή κύριο Πετκανά, για αυτή την αξιόλογη προσπάθεια, όλους τους φορείς που βοήθησαν ώστε να στηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η έκθεση και φυσικά τους δημότες της πόλης μας, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια των παιδιών και τους υποσχόμαστε ότι τα θετικά τους σχόλια θα είναι ένα κίνητρο για περαιτέρω δράσεις των παιδιών μας. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Λοιπόν, συνέχεια στην ώρα αιχμής, δεύτερο μέρος, 10 λεπτά μετά από τις 4, πάντα συντονισμένοι εδώ στην τηλεόραση του Flash. Όπως σας είπαμε λοιπόν και στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, έχει συνέχεια η εκπομπή μας, πολύ ενδιαφέρουσα. Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Τσάκωνα κοντά μας, τον Αντώνη Τσάκωνα, το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γεια σας, κύριε Τσάκωνα. Χαίρετε σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Για πολλούς λόγους είστε εδώ, ένας εκ των οποίων είναι και η επικείμενη επίσκεψη του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, στις 2 και στις 3 του μήνα, με αφορμή τα εγγένεια ενός σημαντικού μουσείου, αλλά και νέων γραφείων στη Φλόρινα. Θέλετε να μας πείτε για την επίσκεψη του κύριου Κουτσούμπα? Ναι, βασικά είναι στα πλαίσια των εξορμήσεων του κόμματος και του γραμματέα για να ενημερώσουμε με τις εξελίξεις και με την ευκαιρία θα γίνουν και τα μουσεία των ιδιόκτητων γραφείων του κόμματος πλέον στη Φλόρινα, που είναι δωρεά μια συντρόφισσα, και τα εγγένεια του μουσείου 11 η ώρα στην Κυριακή στις 3 του Νοέμβρη. Και θα έχουμε και συναισθίαση το βράδυ στο εκθεσιακό κέντρο της Κοζάνης, 9 η ώρα το Σάββατο. Ωραία, να το πούμε ότι το βράδυ λοιπόν στις 9 η ώρα το Σάββατο ο κύριος Κουτσούμπας θα κάνει κεντρική ομιλία στο εκθεσιακό κέντρο των Κύλων. Και φανταζόμαστε, κύριε Τσάκωνα, ότι εκεί θα ακούσουμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά στις εξελίξεις που αφορούν και στην περιοχή. Ναι, μεταλλικτική περίοδος, σε μεγάλα ζόρια μπαίνει η περιοχή μας. Δεν πρόλαβε να βγει από την οικονομική κρίση, αν βγήκε. Αυτό το βάζουμε στον αέρα. Και τώρα πλέον ατενίζουμε το μέλλον με απεσιοδοξία, δεδομένη της αναγγελίας του Πρωθυπουργού από τα γραφεία του ΟΗΕ, ότι το 2028 τέρμα ο Λιγνίτης. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Οι διεθνείς εξελίξεις και αυτά που βλέπουμε προϊονίζουν τέτοια πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τεράστια υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να βρουν διέξοδο. Οι τελευταίες εκτιμήσεις λένε για 15 τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια παρκαρισμένα κεφάλαια με αρνητικά επιτόκια. Στη βάση αυτή θα πρέπει να βρεθούν νέες διέξοδες σε αυτά τα κεφάλαια. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι βίαιη καταστροφή παλαιότερων κεφαλαίων. Όλο αυτό που λένε πράσινο deal, πράσινη ανάπτυξη, στην ουσία ισοδυναμεί με καταστροφή κεφαλαίων, μπορεί να γίνει με ένα πόλεμο. Mm-hmm. Φανταστείτε δηλαδή στις σημερινές συνθήκες να γινόταν ένας πόλεμος και να εξαφανιζόταν τα ορυχεία και οι σταθμοί της περιοχής μας. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό που γίνεται με την απολιγνητοποίηση. Αλλά δεν θα πρέπει να δούμε ξεκομμένα αυτό που λέμε απολιγνητοποίηση. Έχει να κάνει κυρίως με αυτό που λέμε απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή αυτά τα κεφάλαια τα υπερσυσσωρευμένα να βρουν διέξοδο και μάλιστα με δυσβάσταχτους όρους για το λαό και τα λαϊκά στρώματα. Είναι χαρακτηριστική η τελευταία αύξηση που έγινε στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Πράγματι, μεγάλο. Και μάλιστα θέλουν να το περάσουν ότι δεν θα έχει επιπτώσεις στους καταναλωτές, λέει, γιατί αυτό θα γίνει ή γιατί θα κατέβει ο ΦΠΑ ή γιατί θα μειωθεί το ΕΤΜΕΑ, ο φόρος για το διοξίδιο. Αυτό όμως δείχνει από την άλλη μεριά ότι θα μπορούσε η τιμή να είναι πολύ φθηνότερη. Και μάλιστα είναι και μία πάσα στις ιδιωτικές εταιρείες πλέον να αυξήσουν τα τιμολογιά τους.
Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε πάλι για αφέμαξη του λαού και υπέρογκα κέρδη για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Η αίσθηση που έχει ο κόσμος, κύριε Τσάκωνα, είναι ότι δανείζουμε στους ιδιώτες τα δικά μας κεφάλαια, τα ενεργειακά κεφάλαια, τα οικονομικά κεφάλαια, για να μας πουλάνε ακριβότερα αυτό που μόνοι μας μπορούμε να διαθέσουμε δεδομένης της ύπαρξης των ορυχείων και της πρώτης ύλης, που είναι ένα εθνικό καύσιμο, έτσι έλεγε και η κυβέρνηση στην τελευταία επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη εδώ. Και τελικά είδαμε ότι ο λιγνίτης είναι κακός. Κοιτάξτε, η περιοχή μας έχει μεγάλη πείρα. Ας θυμηθούμε τι μας έλεγαν τη δεκαετία του 90 για την απελευθέρωση. Καλοπληρωμένες, μόνιμες θέσεις εργασίας, αξιοποίηση των λιγνητών μας. Μπας περιπτώσει ότι θα έφερνε φθηνό ρεύμα για τους καταναλωτές, όλα αυτά. Με βάση αυτή την πείρα, ας δούμε και τη σημερινή κατάσταση. Είναι στον ίδιο ακριβώς δρόμο. Ολοκληρώνεται αυτό που λέμε απελευθέρωση, προκειμένου να γίνει αυτό ακριβώς που είπατε, να μπορούν τα κεφάλαια να έχουν υπερκέρδη. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζουμε ότι μπορεί να βρεθεί λύση που θα ωφελήσει το λαό μας. Και όλοι αυτοί που σήμερα λένε τα αφηγήματα περί βιώσιμης και δίκαιος ανάπτυξης, στην ουσία κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη όσο ο σκοπός των επενδύσεων θα είναι το κέρδος. Όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές, κύριε Τσάκωνα, έχουν δει ούκο λίγα δημοσιεύματα το φως της επικαιρότητας, τα οποία δείχνουν ότι, τουλάχιστον στη Γερμανία, η οποία παράγει κιόλας ανανεώσιμες πηγές, έχουν γίνει αρκετές φούσκες μέχρι στιγμής, και αυτή τη στιγμή εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε αυτή την τεχνολογία για να την εφαρμόσουμε, χωρίς να έχουμε κάποιες μελέτες και κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβέρνηση, γιατί επίσημο σχέδιο για την αποκατάσταση της περιοχής ακόμη δεν έχουμε. Όχι μόνο αυτό, το σχέδιο που έχει εκπονήσει η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε για 30 δισεκατομμύρια επενδύσεις για τις ΑΠΕ ως το 2030. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και το νέο που θα υποβάλει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά ωστόσο πρέπει να δούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και εκπονούνται αυτά τα προγράμματα. Εμείς λέμε αυτά είναι κομμένα και ραμμένα ακριβώς στις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό λέμε ότι μόνο ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, όπου ο κεντρικός σχεδιασμός θα καθορίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις αναγκαιότητες της χώρας, με βάση την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός τι πρέπει να διασφαλίζει? Πρώτα-πρώτα μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, που εδώ έχουμε το αντίθετο ακριβώς. Εξασφάλιση ευπαρκούς λαϊκής και φθηνής ενέργειας, που και εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Διασφάλιση αναγκών για την κάλυψη της κεντρικά σχεδιαζόμενης βιομηχανίας και γενικότερα των αναγκών της οικονομίας, που και εδώ βλέπουμε ότι πάμε σε μια λογική προνομίων και επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε σχεδιασμό ανάπτυξη των περιοχών που παρέχουν αυτές τις δυνατότητες, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, και επίσης ασφάλεια εργαζομένων, οικιστικών ζωνών, αποκατάσταση περιβάλλοντος και όλα αυτά που λέμε. Πολύ μεγάλη πληγή και αυτή, γιατί ακριβώς δεν έχουμε ιδέα τι πρόκειται να γίνουν τα ανοιχτά ορυχεία. Ακριβώς. Και όσοι γνωρίζουν λένε ότι θα έχουμε μια τεράστια ανοιχτή πληγή, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των δυτικών. Επομένως, εμείς λέμε όποιος σχεδιασμός πρέπει να παίρνει υπόψη αυτές τις παραμέτρους. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, γιατί είναι γνωστό ότι το καπιταλιστικό κέρδος δεν μπορεί να πάει μαζί με τα λαϊκά συμφέροντα. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο λαός μας. Και όλα αυτά που θέλουν να πούν ότι είναι ανάπτυξη, στην ουσία πρόκειται για ακόμα μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες του λαού, πρόκειται για καταστροφή των δικαιωμάτων, ακόμη και από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, μαζί με τα μέτρα που παίρνει. Παίρνει και μέτρα καταστολής και να δυσκολέψει όσο γίνεται τους αγώνες στην οργάνωση των σωματείων κλπ. Η ίδια η Κεντρική Τράπεζα, σας διακόπτω κιόλας, η ίδια η Κεντρική Τράπεζα είπε ότι είναι αντεργατικά τα μέτρα του αναπτυξιακού και όχι κάποιος φορέας συνδικαλιστικός. Κοιτάξτε, όλα αυτά πάνε μαζί, ξέρετε, καμιά φορά τα λένε και οι ίδιοι. Και αυτό φαίνεται και στα άλλα. Επομένως, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, οι άξονες που θα πρέπει να δούμε την ενέργεια για να πάμε παρακάτω, είναι ο βέλτιστος προσδιορισμός του ενεργειακού μείγματος. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από λιγνίτες και με αυτή τη σειρά, νερά,
που είναι σταθερές πηγές, ΑΠΕ και υδρογονάνθρακες. Εμείς δεν είμαστε ενάντια σε καμία μορφή ενέργειας, αρκεί να είναι ενταγμένες και να εξυπηρετούν τους στόχους που είπαμε πριν. Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης και για τη βιομηχανία, ξεκινώντας από καλώδια, από κατασκευαστικές και μια σειρά άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν. Όχι δορυφορικές, αυτές που αφορούν ακριβώς τη βαριά βιομηχανία. Δεν είναι μόνο παρελκόμενα αυτής. Ακόμη και η ίδια βιομηχανία της εξόρυξης, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Εδώ έχουμε το εξοικονομώ κατοίκον, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μια γενικευμένη πρακτική σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Εν πάση περιπτώσει, εξαντλήθηκαν και δείχνει και τις ανάγκες που υπάρχουν από την μια μεριά. Και από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε την ενεργειακή απόδοση. Είναι εγκληματικό ότι οι μονάδες δεν αντικαταστάθηκαν πολύ πιο νωρίς. Για να έχουμε πολύ μεγαλύτερη απόδοση ενεργειακή του λιγνίτη, ήδη η καινούργια μονάδα πλησιάζει το 50-40-50%, όταν οι άλλες στο 35. Και η καινούργια θα είναι πάνω από 45. Και μάλιστα λένε ότι οι άλλες μονάδες πλέον δεν συμφέρουν με τους φόρους που τη φόρτωσαν για το διοξίδιο του άνθρακος και η καινούργια θα είναι κερδοφόρα ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης που θα έχει. Τέλος, είναι η ερεύνα και η αξιοποίηση νέων εγχώριων πηγών ενέργειας με διακρατικές συμφωνίες, αγωγούς, μεταφορές, όλη αυτή η τεχνολογία. Από αυτά τα πράγματα που είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν απαντάνε σε τίποτα πώς θα γίνουν. Το Δεκέμβριο η επικυβέρνηση όλα, θα έχει. Όλα στην ουσία είναι εκθέσεις ιδεών. Ωστόσο, νομίζουμε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει τεράστια πλεονεκτήματα σε μια άλλη οικονομία που δεν θα δούλευε με βάση το κέρδος αλλά για τις ανάγκες μας. Πρώτα-πρώτα είναι ο ρυκτός της πλούτος, ο οποίος και σήμερα μπορεί να έχει αξιοποιηθεί από το νικέλιο και το χρώμιο μέχρι το σίδηρο που παράγεται για παραγωγή ανοξείδωτο το χάλιβα. Μπορούσε να δώσει άλλη όθηση συνολικά στην οικονομία. Και ενώ είμαστε. Η Λάρκο είναι πρώτη σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο. Δεν έχουμε ακόμη βιομηχανία ανοξείδωτο του χάλιβα. Το δεύτερο είναι οι λιγνίτες μας μπορούν να αποδώσουν σε μια λελογισμένη πολιτική και στρατηγικό σχεδιασμό, όπως τον είπαμε. Είναι αγροτική παραγωγή που είναι τεράστια στη Δυτική Μακεδονία και μπορεί να βοηθήσει. Μαζί με τις υποδομές υγείας που πρέπει να αναπτυχθούν και την έρευνα και την εκπαίδευση, μπορούν να δώσουν πραγματικά μια άλλη όθηση. Αλλά όλα αυτά πρέπει να είναι ενταγμένα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό, ο οποίος θα παίρνει πρώτα-πρώτα υπόψη όλο το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και η πρώτη δουλειά που θα κάνει θα είναι να στείλει αυτόν τον κόσμο στις δουλειές του. Μάλιστα. Σε αυτή τη βάση, οι δυνατότητες που έχουμε σαν Δυτική Μακεδονία, γιατί συζητιέται και για το αναπτυξιακό αυτό το διάστημα 21-27 με 19 δις, εκ των οποίων τα 14-15 θα είναι η ίδια συμμετοχή, αυτά που δίνουμε στην Ευρώπη δηλαδή. Γιατί και εδώ παίζει πολύ, πάρουμε 19 δις και όχι το τι δίνουμε. Τα έργα που θα γίνουν θα είναι ενταγμένα στις πολιτικές που εξυπηρετούν τους μονοπωλιακούς ομίλους και δεν παίρνουν υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, όπως είναι οι ενεργειακοί, οι οδικοί άξονες. Ναι, μεν χρειάζονται, αλλά θα έπρεπε να τους ιεραρχήσουμε και σε ποια σειρά θα μπουν. Δηλαδή θα έπρεπε να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης και ο ρυκτός πλούτος θα έπρεπε πρώτα να γίνουν οι δρόμοι. Ποιοι δρόμοι? Επειδή πάντως δεν αναμένεται σύντομα, κύριε Τσάκωνα, ρεαλιστικά, αν το δούμε, να έχουμε μια διαφορετική μορφή διακυβέρνησης, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ στην περιοχή μας θα οργανώσει κάποιο είδους διαμαρτυρία συντεταγμένη μαζί με τους υπόλοιπους που θίγονται, τους φορείς? Εμείς και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο έχουμε αναδείξει αυτά τα θέματα. Είχαμε παρουσιάσει με τα 100 χρόνια τους δύο δρόμους ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί το πρώτο, ο λαός, τα λαϊκά στρώματα να ακολουθήσουν μια πολιτική, πρέπει να την κατανοήσουν κιόλας. Και δυστυχώς η συνείδηση που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα και κυρίως οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία, είναι να είναι καλά τα αφεντικό που μας δίνει δουλειά. Σε αυτή τη λογική και μάλιστα εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο αυτό που λέμε εμείς συνδικαλιστική μαδερφία, εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Και εκφράζεται με πολλούς τρόπους και στην περιοχή μας να σωθεί η ΔΕΗ, τι θα κάνουμε χωρίς τη ΔΕΗ, όλα αυτά τα πράγματα και τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας δηλαδή. Όλες αυτές οι θυσίες που επικαλούνταν να μην
να συνεχίσει τη λειτουργία της η ΔΕΗ, στην ουσία πάνε περίποτα όταν τα κέρδη και οι μονοπωλιακοί όμιλοι δεν τους συμφέρει αυτή η διαδικασία. Ή βρίσκουν άλλους πιο κερδοφόρους δρόμους να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους. Μάλιστα. Στη βάση αυτή εμείς είμαστε καθημερινά στο μετερίζει του αγώνα. Και μάλιστα έχουμε και άμεσες προτάσεις. Εμείς λέμε να μην κλείσουν οι σταθμοί, να γίνουν νέοι. Και όλο αυτό το σχέδιο που είπαμε και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε και στους εργαζόμενους, είμαστε οι μόνοι δύναμη, οι κομμουνιστές, μαζί με έναν κόσμο που συσπυρώνεται γύρω από αυτήν την αντίληψη ότι η ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει να βασίζεται στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι στα κέρδη του κεφαλαίου. Και εκεί υπάρχει μία σύγκρουση. Δηλαδή και μέσα στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα συγκρούονται αυτές οι δύο γραμμές. Από τη μια μεριά, αυτή που λέει αύξηση των κερδών του κεφαλαίου, μπας και πάρουμε καμιά δεκάρα σε κάνα ξεροκόμματο. Και αυτό που λέει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει σήμερα η επιστήμη, η τεχνολογία, η ίδια η εργασία μας. Να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να μην είμαστε δούλοι τον 21ο αιώνα. Σε αυτή τη βάση δίνουμε καθημερινά τους αγώνες μας. Θα έχουμε και στο μέλλον αγώνες. Ήταν οι απεργίες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες, που αυτοί οι δυνάμεις που πρωτοστάτησαν ήταν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Και εδώ δείχνει, παρόλο που είναι πίσω από τις ανάγκες του κινήματος αυτές οι συσπυρώσεις ακόμη, ωστόσο νομίζουμε είναι αυτές που δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα. Και έχουμε μέλλον, γιατί συζητούσαμε και πριν. Και λέγαμε ότι αν θα πάρετε συντάξεις νέες γενιές τη δεκαετία του 60 και πρέπει να τη μεταφέρουμε αυτή την αντίληψη. Δεν υπήρχε καν του 50, εν πάση περιπτώσει, κοινωνική ασφάλιση. Εμείς, πολλοί άνθρωποι που είναι σήμερα πάνω από 60-70 χρόνια, δεν ξέραν αν θα πει κοινωνική ασφάλιση. Σήμερα η νέα γενιά έχει όλες τις δυνατότητες να εξασφαλίσει πολύ καλή συντάξη για το μέλλον της. Και εκεί πρέπει να προσανατολιστεί. Γι' αυτό χρειάζεται. Να μην τεχόμαστε λοιπόν στα δεδομένες τις συνθήκες. Έτσι, να παλέψετε γιατί πρώτα-πρώτα στη νέα γενιά, αλλά και στην εργατική τάξη κυρίως, να μπει μπροστά, να διεκδικήσει σύγχρονες ανάγκες της. Αυτό τις λέμε εμείς σήμερα. Και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες γι' αυτό σήμερα. Δεν μπορεί όταν οργώναμε δύο στρέμματα χωράφι σε μία μέρα να είχαμε συντάξεις και να μπορούσαμε να πάρουμε συντάξεις, πώς το λένε, και να έχουμε κοινωνικές παροχές. Και σήμερα που παίρνεις 100-200 στρέμματα και αντίστοιχα στη βιομηχανία, παντού υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και αυτή η τεράστια παραγωγή που βγαίνει να λέμε αν θα μπορούμε να έχουμε συντάξεις, αν θα μπορούν να έχουν θέρμανση στα σπίτια ή αν θα μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στο γιατρό ή τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό δείχνει ακριβώς, αυτό δείχνει ακριβώς τα διέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος. Όχι ότι έχει απίσει μέχρι το μεδούλι. Γι' αυτό καλούμε την εργατική τάξη πρώτα-πρώτα με τους αγώνες της να υπερασπιστεί το σήμερα των εργαζομένων και το μέλλον των παιδιών της και σε αυτή την προσπάθεια υπερψηφίζοντας το ΚΚΕ. Γίνονται συσπυρώσεις μέσα από τους αγώνες, μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις, τις πολιτικές διαμάχες, να διαμορφώσει το δικό της δρόμο ανάπτυξη. Άλλωστε, τα εγγένεια του μουσείου θέλουν να δείξουν και αυτά τα πράγματα. Όταν ο λαός μας ξεσηκώνεται και αντιδρά, έχει αποτελέσματα. Εγγένεια λοιπόν του μουσείου, ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΔΟΣΟΕ, την ερχόμενη Κυριακή. 11 η ώρα το πρωί, στην Καλυθέα των Πρεσπών. Στις Πρέσπες, το Σάββατο η ανοιχτή εκδήλωση στα Κύλα, στο Συναισθίαση. Εκθεσιακό. Συναισθίαση. Έχετε δίκιο. Στο εκθεσιακό στα Κύλα. Κρατάμε και το μήνυμά σας, κύριε Τσάκωνα, και σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντα ο χρόνος μαζί σας περνάει πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Για μας. Θα είχαμε κι άλλα να πούμε. Να είστε καλά. Επιφυλασσόμαστε για την επόμενη φορά. Μας όλους. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από το χώρο της υγείας, από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο και επιστρέφουμε με το κλείσιμο στο οποίο θα έχουμε τον Βαγγέλη Χριστόδουλο που θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Από πληροφορίες που είχα σήμερα και αξίζει να σημειωθεί αυτό, είναι λίγο μακάβριο αυτό που θα σας πω, αλλά πρέπει να το πω. Έγιναν κάποιες εξετάσεις στον ψηφιακό μαστογράφο. Εντοπίστηκαν δύο καρκίνοι. Έχουν προγραμματιστεί να χειρουργηθούν. Εάν δεν είχαμε αυτό το μηχάνημα, με εκείνο το οποίο είχαμε παλαιότερα και το οποίο έχει αποσυρθεί, δεν θα είχαμε καταφέρει να το συνειδητοποιήσουμε. Με δύο νέα ιατρικά μηχανήματα εξοπλίστηκε το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Πρόκειται για ένα ψηφιακό μαστογράφο και έναν αξονικό τομογράφο και τα δύο μηχανήματα έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση του κοινού. Επιπλέον, το νοσοκομείο περιμένει τις επόμενες ημέρες έναν ακόμα υπερηχοτομογράφο. Η επένδυση αυτή ύψους 812.000 ευρώ είναι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συμβιβασμού που έγινε το 2012 ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Siemens. Το 2017 συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Εποπτείας
να δοθούν 23 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο σύστημα υγείας και δι στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα δηλαδή άρχισε πια να ενεργοποιείται αυτή η συμφωνία συμβασμού. Το 2018 και συγκεκριμένα στις 27 Ενδεκάτου του 2018, σχεδόν ένα χρόνο πριν, με απόφαση του αναπληρωτού Υπουργείου Υγείας κ. Πολάκη, μας εδόθη το OK να προχωρήσουμε στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτές λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί και για τα τρία αυτά συστήματα. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, διότι στο τελευταίο της Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε μία δαπάνη ύψους 20.000 ευρώ για την ανακατασκευή του χώρου που έχει εγκατασταθεί ο Οξονικός Τομογράφος, προκειμένου να γίνει αυτός πιο λειτουργικός και για λόγους ακτινοπροστασίας. Εκείνη η απόφαση υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της τωρινής Περιφερειακής Αρχής. Επομένως, εδώ διακρίνουμε μία συνέχεια, η οποία είναι προς το καλό του νοσοκομείου και πιστεύουμε ότι και η καινούργια Περιφερειακή Αρχή, όπως και οι προηγούμενοι, θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα νοσοκομεία, διότι πράγματι πρόκειται για το αυτονόητο, δηλαδή για την υποστήριξη του σπουδαιότερου αγαθού του ανθρώπου, αυτού της υγείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, είναι σημαντικό πως τα τρία μηχανήματα θα έχουν 7ετή εγγύηση, ενώ και το κόστος επισκευής και συντήρησής τους είναι πιο χαμηλό από παλαιότερα μηχανήματα. Όπως ξέρετε, όλα τα μηχανήματα έχουν διάρκεια ζωής. Αλλά πολλές φορές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αντικατάστασή τους δεν είναι αυτονόητη. Έτσι. Πολλά νοσοκομεία έχουν μείνει με παλιά μηχανήματα, παιδεύονται να τα συντηρήσουν, δεν βρίσκουν ανταλλακτικά. Εδώ αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση που βρήκε τρόπο χρηματοδότησης ώστε να αγοράσουμε καινούργια μηχανήματα στην ώρα τους. Δηλαδή, αντικαταστήσουμε τα μηχανήματα στην ώρα τους. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με τρία καινούργια μηχανήματα ουσιαστικά το ακτινολογικό αναδιοργανώνεται εκ βάθρων, έτσι. Ο οξονικός τομογράφος που είναι το κέντρο βάρους του ακτινολογικού αντικαθίσταται. Καινούργιος μαστογράφος, πολύ σημαντικό, και έρχεται και ο υπέρυχος, επίσης πολύ σημαντικό. Πολύ σύντομα θα κάνουμε, αυτό ήθελα να σας πω κιόλας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσω, πολύ σύντομα θα κάνουμε έναν απολογισμό ολοκληρωμένα για το σύνολο της τριετίας, οπότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε. Ομολογουμένως μια αρκετά επιτυχημένη διοίκηση, η απερχόμενη αυτή στο Μάτσιο Νοσοκομείο και ευρύτερα στην περιοχή μας. Λίγο πριν συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Χριστόδουλο, ο οποίος θα μας δώσει και τις τελευταίες εξελίξεις από το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, να σας πούμε και εμείς, να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7 και στις 8 του Νοέμβρη θα βρίσκεται στην περιοχή μας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Περισσότερα θα έχουμε στις επόμενες ενημερωτικές εκπομπές. Πάντα πρώτη εδώ στο Flash. Να συνδεθούμε τώρα με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα. Για αυτό που έλεγες, προέκυψαν μερικά στοιχεία εδώ στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού στην περιοχή μας. Αυτή θα γίνει, όπως είπες πολύ σωστά, 7 και 8. Οι χώροι επίσκεψής του θα είναι σίγουρα οι περιφερειακές ενότητες Φλόρινας, Κοζάνης και Γρεβενών. Αυτό μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της παρουσίας του εδώ. Γνωρίζουμε ότι θα είναι σίγουρα τρεις τουλάχιστον περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας εντός της ατζέντας επισκέψεών του, και επίσης ένα μεγάλο μέρος της επίσκεψής του θα αφιερωθεί σε συναντήσεις με επίκεντρο τον χώρο της ενέργειας της ΔΕΗ, εκτός βεβαίως από τις κομματικές διαδικασίες εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λοιπόν προέκυψαν σήμερα σαν πληροφορίες στο περιθώριο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, για το Περιφερειακό Συμβούλιο, Γιάννη, απλώς να αναφέρω ότι μόλις ξεκίνησε, αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη θα μείνουμε σε ένα. Θα συζητηθεί, θα γίνει μια πρώτη κουβέντα για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, την συνέχεια του ΕΣΠΑ, της περίοδου 21 με 27. Εκεί που συμφώνησαν οι επικεφαλείς όλων των παρατάξεων είναι ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια διαβούλευση, να προηγηθεί των αποφάσεων μια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούν φορείς αλλά και πολίτες να καταθέσουν προτάσεις.
Εκεί που υπάρχει μια διαφωνία είναι το πού θα πρέπει να επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος αυτού και το πώς θα πρέπει να γίνει η διαχείρισή τους. Υπάρχει λοιπόν από την αντιπολίτευση ο φόβος ότι ενώ βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ο φόβος διασποράς των κονδυλίων αυτών, των πόρων αυτών, για όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε, για έργα εσωστρέφειας και όχι για πραγματικά αναπτυξιακά έδρα. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την κουβέντα που θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ και μόλις 2-3 λεπτά ξεκίνησε η συνεδρίαση. Μάλιστα. Πότε και πώς διέρευσε η επίσκεψη του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Ρωτήθηκε ο κύριος Καρυπίδης με δεδομένο της σχέσης φιλίας που έχει με τον κύριο Τσίπρα και επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή της παρουσίας του πρώην Πρωθυπουργού. Μάλιστα, είπε ότι είχε προηγηθεί δική του επίσκεψη στην Αθήνα, όπου ζήτησε από τον κύριο Τσίπρα να πάρει και εκείνος θέση. Μάλιστα, μας είπε ο κύριος Καρυπίδης ότι ο κύριος Τσίπρας του εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με τις δρομολογούμενες εξελίξεις και τα όσα είχε αναφέρει πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός για κλείσιμο των μονάδων το 2028 και αυτά αναμένεται να πει και κατά την περίοδο της παρουσίας στην περιοχή μας. Μάλιστα. Βαγγέλη Χριστόδουλος, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Flash. Καλή συνέχεια.